πώς ερμηνεύονται τα λόγια του Ιησού Χριστού. Ουκ έστιγε γραμμένον εν τον νόμο ημών, εγώ είπα θεοί εστέ, ή εκείνους είπε θεούς, προς ους ο λόγος του Θεού εγένετο, και ου δύναται λυθήνε η γραφή, ον ο πατήρ υγείασε και απέστειλε εις τον κόσμο, ημείς λέγεται ότι βλασφημείς, ότι είπων Υιός του Θεού ημί. Είναι γραμμένο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο 33 στίχων και πέρα. Η απορία είναι στο εξής σημείο: ποιους είπε η γραφή θεούς? Ναι, γιατί αν έπρεπε να αναλύσουμε, αγαπητοί μου, αυτό το χωρίον, γιατί το είπε αυτό ο Χριστός, θα θέλαμε πολύ χρόνο. Αλλά μόνο με δύο λόγια, για να ξέρετε το ιστορικό του πράγματος, ότι είχε πει ο Χριστός «εγώ και ο πατήρ εν εσμέν» και λοιπά. Οπότε λέγει οι Εβραίοι «ήραν λίθους» 20 μέτρες να λιθοβολήσουν τον Κύριο, και ο Κύριος τους είπε «για ποιο καλό έργο με λιθοβολείτε?» Και εκείνοι απήντησαν «δεν σε λιθοβολούμε για καλό έργο, αλλά γιατί είπες τον εαυτό σου ότι είσαι Υιός του Θεού και έκανες τον εαυτό σου ίσον με τον Θεό». Βέβαια, οι Εβραίοι εθεωρούν το παιδιά του Θεού. Κι αν ο Κύριος μίλησε, δεν θα τον αναλύσω περισσότερο, αλλά μόνο τούτο, ότι αν ο Κύριος μίλησε και είπε «είμαι Υιός του Θεού», αυτό θα μπορούσε να το πει ο κάθε Ισραηλίτης, ότι «είμαι Υιός του Θεού». Όπως και εμείς λέμε πολύ απλά «είμαι παιδί του Θεού», ή η έκφραση «άνθρωπε του Θεού» και ούτω καθεξής. Και ο Κύριος βέβαια απήντησε κατάνθρωπον. Ίσως δεν τους ήξιζε περισσότερο να τους πει. Ωστόσο, επειδή η απορία περιορίζεται ποιους είπε η γραφή θεούς, σε αυτό θα απαντήσουμε με λίγα λόγια. Βέβαια, αναφέρεται αυτό το χωρίον εις τον 81ο ψαλμόν. Λέει εκεί: «ο Θεός έστι εν συναγωγή θεών, εν μέσω δε θεούς διακρινεί». Με ακούτε όλοι? Με ακούτε? Ναι, με ακούτε? Για να μην τα λέγω δωρεάν. Λοιπόν, εκεί γράφει ο ψαλμικός στίχος: «ο Θεός στάθηκε στη μέση», στο μέσο, συναγωγής, δηλαδή συγκεντρώσεως, θεών, δηλαδή πολύ θεοί. «Εν μέσω δε θεούς διακρινεί». Ανάμασα δε από τους θεούς, εκεί θα καταδικάσει, θα κρίνει, θα. Το χωρίον αναφέρεται, αγαπητοί μου, εις τους δικαστάς, πρέπει να πούμε, διότι η λέξη Θεός αναφέρεται στον δικαστή επειδή κρίνει από προσώπου Θεού, διότι ο δικαστής απονέμει τη δικαιοσύνη, τιμωρεί ή αθωώνει εκείνο που θα έκανε ο Θεός. Και επειδή λοιπόν ο δικαστής υπάρχει, κινείται από προσώπου Θεού, γι' αυτό λέγεται εκεί ο δικαστής Θεός. Μην κάνει εντύπωση, μάλιστα, γιατί να κάνει εντύπωση τη στιγμή που το λέει η Δία η Αγία Γραφή. Το θήτα θα το γράφαμε μικρό, ενώ ο Θεός το θήτα
με κεφαλαίων. Αλλά στη συνέχεια λέει η Γραφή, ο ψαλμός αυτός, εγώ είπα θεΐεστε και ιοί υψίστου πάντες. Εγώ ο Θεός είπα σε εσάς, σε ποιους, στους δικαστάς, ότι είσαστε ιοί του υψίστου όλοι. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθυμίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Σεις όμως σαν κοινοί άνθρωποι πεθαίνετε και σαν ένας από τους άρχοντες, δηλαδή σαν ένας κοινός άρχοντας, πέφτεται. Δηλαδή σεις οι δικαστές είσαστε πιο πάνω ακόμη και από τους άρχοντες, όπως θα λέγαμε, για να έχουμε μια πιο εποπτική εικόνα, ο δικαστής μπορεί να δικάσει και τον βασιλιά, να δικάσει τον πρωθυπουργό, να δικάσει τον πρόεδρο της δημοκρατίας, ναι, ναι, ή της βασιλιά, το βασιλιά, το είπα προηγουμένως, όποιον κυβερνά. Σε μίαν ένομον κοινωνία ουδείς υπεράνω του νόμου. Έτσι λοιπόν, και το είδαμε αυτό και σήμερα μας το θέμα κινείται. Τι υπήρξες πρωθυπουργός, θα σε δικάσουμε διότι κλπ. Κλπ. Μάλιστα, αυτό για να το δείτε ότι δεν είναι τωρινό φαινόμενο, όταν, που είναι γραμμένο τώρα αυτό, νομίζω είναι στην Ιουδίθ, όχι, στην Εσθήρ. Εκεί λέει το εξής, ότι ο βασιλιάς ο Πέρσης έβγαλε ένα νόμο που έπρεπε να εξολοθευθούν όλοι οι Εβραίοι. Αλλά όταν όμως αντελήφθη ότι ήταν μια σκευωρία κάποιου ανθρώπου, του Αμάν, Αμάν έλεγε του αυτός, τότε αγαπητοί σκέφτηκε, στεναχωρήθηκε πως θα γινόταν τώρα, διότι είχε βγάλει διάταγμα. Και εκεί βλέπουμε ότι και ο βασιλιάς ο Πέρσης, που ήταν τι, ήταν μονάρχης από τους παλιούς εκείνους βασιλιάδες που δεν είχαν, θα λέγαμε, δεν θα είχαν ποτέ κανένα στοιχείο δημοκρατικό. Κι όμως δεσμεύεται ο βασιλεύς επειδή έκανε νόμο για το θέμα αυτό. Σας κάνει αυτό εντύπωση? Εν τη αυτή περιπτώσει, αφού μπορεί να δικαστεί ο άρχοντας από τον δικαστή για μια παραβασή του, άρα ο δικαστής είναι ανώτερος και από τους άρχοντες. Γι' αυτό λέγει, εγώ σας είπα θεούς και ιούς του υψίστου, ενώ εσείς σαν κοινοί άνθρωποι πεθαίνετε και σαν τους άρχοντες πίπτετε. Δηλαδή σαν να μην δίνετε εσείς αξία εις τον εαυτόν σας, ενώ εγώ οπωσδήποτε σας έδωσα αξία. Αλλά προσέξτε εδώ κάτι. Αυτό το χωρίον, εγώ είπα εμείς θεΐεστε, αναφέρεται στο ότι οι άνθρωποι τώρα γενικότερα, όχι οι δικαστές, αλλά μέσα στο χώρο πλέον του χριστιανισμού, οι πιστοί είναι θεοί. Το Πνεύμα το Άγιον τι έκανε? Μας έδωσε την υιοθεσία να λέμε Αβά, ο Πατήρ. Είναι οι ίδιοι λέξεις σε δύο γλώσσες. Αβά θα πει Πατήρ, Συριακά, Εβραϊκά. Και Πατήρ, Ελληνικά.
Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που μας κάνει να λέμε το Θεό Πατέρα. Μα εάν πούμε το Θεό Πατέρα, τότε, και μάλιστα ο Ιησούς Χριστός δεν μας εδίδαξε να λέμε Πάτερ ημών, τότε, τότε εμείς, αφού ο Θεός είναι ο Πατέρας, εμείς τι είμαστε, παιδιά Του. Συνεπώς, είμαστε οι Θεού. Αλλά εάν όμως ο Θεός είναι Θεός, τότε και εμείς τα παιδιά Του είμεθα Θεοί. Αλλά αυτό το είμεθα Θεοί όχι βεβαίως, γιατί εκείνος είναι άκτιστος. Εμείς είμεθα κτιστή. Εμείς είμεθα έργα των χειρών Του. Όχι βεβαίως ως προς την ουσία, όπως είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός. Διότι εκείνος είναι Υιός κατά φύση. Εμείς είμεθα Υιοί κατά χάρη. Δηλαδή, ο Θεός μας έδωσε την υιοθεσία. Άρα λοιπόν, είμεθα κατά χάρη παιδιά και κατά χάρη Θεοί. Μην ξεχνούμε δε ότι ο άνθρωπος φέρει την εικόνα του Θεού. Αφού λοιπόν φέρει την εικόνα του Θεού, δεν είναι ένας μικρός Θεός. Θυμάμαι και δεν μπορούσα αυτό να το εξηγήσω. Αυτά που υπάρχουν υψηλές θεολογίες έχουν περάσει μέσα στο λαό μας. Μάλιστα παλαιότερα χρόνια αυτό γινόταν. Τώρα δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνεται εις τους απλούς, τους απλοϊκούς θα έλεγα ακόμη. Άλλο απλός, άλλο απλοϊκός. Εις τους αγραμμάτους ανθρώπους περνούσαν μηνύματα θεολογικά. Η μητέρα μου έλεγε, ο Θεός των ζώων είναι ο άνθρωπος. Και πρέπει λοιπόν τουλάχιστον εκείνα τα ζώα τα οποία είναι στην επιμέλειά του, για αυτά πρέπει να φροντίζει. Δηλαδή, να φροντίσεις, το λέει αυτό και η Σοφία Σιράχ, να φροντίσεις δια την τροφή τους. Δεν μπορείς να αφήσεις το σκύλο σου, τη γάτα σου νηστικά, το πρόβατό σου, το άλογό σου. Δεν μπορεί να τα αφήσεις αυτά νηστικά να πεθάνουν από την πείνα. Πρέπει να φροντίσεις. Έβαλες ένα πουλάκι σε ένα κλουβί, πρέπει να το ταΐσεις, διότι άστο επιτέλους να φύγει να πάει να βρει την τροφή του. Και ότι ο Θεός των ζώων είναι ο άνθρωπος. Πράγματι αγαπητοί μου, Κύριος της κτήσεως είναι ο άνθρωπος. Είδατε πως το λέει ο λόγος, ο Θεός των ζώων. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο άνθρωπος είναι ζώων, προσέξτε, ζώων θεούμενων. Τι θα πει ζώων θεούμενων? Ζώων θα πει κάτι που ζει. Εξάλλου θυμηθείτε στο μεγάλο απόδειπνο που αγγελικές δυνάμεις, χερουβίμ, σεραφείμ και τα λοιπά, πώς λέμε, πώς λέγονται εκεί, ζώα. Όχι ότι είναι ζώα με την έννοια σκύλος γάτα, αλλά με την έννοια ότι ζουν, έχουν ζωή. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που ζει, που υπάρχει, δηλαδή ζώο, αλλά ζώων θεούμενων, το οποίο δύναται να θεωθεί, γιατί έχει τη δυνατότητα προς τούτο, επειδή είναι κατ' εικόνα Θεού και καλείται να γίνει καθομοίωση Θεού. Αυτή τη φρασούλα με τις δύο λέξεις του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού μην την ξεχνάτε ποτέ, ότι ο άνθρωπος είναι ζώων θεούμενων. Είναι πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ. Και ότι προορισμός μας είναι να θεωθούμε.
Μάλιστα, έξω από την Αγία Γραφή δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον προορισμό του ανθρώπου. Μας είναι ακατανόητος ο προορισμός του ανθρώπου. Δηλαδή, αν κανείς έχει λιγάκι φιλόσοφο νου και δύναται να είναι φιλόσοφος νους, ο κάθε άνθρωπος, αρκεί να του αρέσει να σκέπτεται, να πει, εγώ τι σκοπό έχω που υπάρχω στον κόσμο αυτόν, να κάνω παιδιά. Και τα παιδιά μου να κάνουν παιδιά. Ναι, αλλά αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Να κάνει παιδιά και τα παιδιά του παιδιά και τα παιδιά από τα παρακάτω παιδιά και παιδιά και παιδιά. Εγώ προσωπικά δεν έχω προορισμό. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι ο γάμος. Και λένε, γεννήθηκες, παντρεύτηκες, θα κάνεις παιδιά και μετά θα πεθάνεις. Δηλαδή εσύ άνθρωπε, προσωπικά εσύ δεν έχεις προορισμό. Ο προορισμός σου είναι να κάνεις παιδιά, είναι παράλογο. Προσέξτε, τελείως παράλογο, διότι βγάζεις το πρόσωπο έξω από κάποιο προορισμό. Και τότε τι γίνεται, αν δεν υπάρχει ο προορισμός στους ανθρώπους και ύστερα στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί να υπάρχουν οι άνθρωποι πάνω στη γη? Για ποιο λόγο να υπάρχουν? Για να γεννούν και τίποτε άλλο? Αν είναι δυνατόν. Η απάντηση είναι, αλλά μόνο μέσα στον χώρο του χριστιανισμού. Γι' αυτό η φιλοσοφία τίποτα δεν μπορεί να βρει, τίποτα δεν μπορεί να καταλάβει. Ούτε εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να ψάχνουν και να ψάχνουν, όσο σοφοί κατά κόσμο κι αν είναι, δεν μπορούν ποτέ να δώσουν απάντηση. Η απάντηση είναι, ο άνθρωπος είναι ζώον θεούμενον. Οπότε όταν θα θεωθεί, δεν έχει πια ανάγκη να συνεχίσει την πορεία της τεκνογωνίας, να κάνει παιδιά. Γιατί απλούστατα εις την Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ο γάμος. Δεν θα υπάρχει. Είναι ένα σχήμα, πόση φορά σας το έχω πει αυτό, σχήμα του παρόντος αιώνας, του παρόντος κόσμου. Άρα ο κάθε άνθρωπος έχει αυτόν τον προορισμό. Έχει προορισμό να θεωθεί. Και αυτό γίνεται αν γίνει Άγιος. Εξού και η εντολή του Θεού είναι και στην Παλαιά, είναι και στην Καινή Διαθήκη. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Αν λοιπόν ο Θεός είναι Άγιος και προτρέπει τους ανθρώπους να γίνουν Άγιοι, γιατί ο Θεός είναι Άγιος, άρα βλέπει κανείς εδώ την δυνατότητα της θεώσεως του ανθρώπου. Ξαναλέγω ότι αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Αυτά είχε η απορία αυτή.